Ανοιχτή επιστολή προς την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κυρία Σιμίνα Γκάγκα απέστειλε το μέλος του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου κύριος Παναγιώτης Φώτου, ο οποίος ζητά να ενημερωθεί σχετικά με τις εξελίξεις της δημιουργίας Ογκολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Καβάλας. Εμείς όμως εδώ στην Καβάλα έχουμε ένα σοβαρό θέμα με την Ογκολογική Κλινική. Η Καβάλα αυτή τη στιγμή το ογκολογικό της μήμα εξυπηρετεί πάνω από 5.000 ασθενείς, 5.000 ογκολογικούς ασθενείς στον χρόνο και είναι επιβεβλημένο να υπάρξει μια ογκολογική κλινική στην Καβάλα. Αυτό για ποιο λόγο? Διότι για κάθε κλινική θεραπεία των ογκολογικών ασθενών, των καρκινοπαθών, που θα πρέπει να κάνουν κάπου 400 χιλιόμετρα για να πάνε στην Αλεξανδρούπολη, να πάνε και να γυρίσουν εννοώ, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αλεξανδρούπολη και να κάνουν αυτές τις θεραπείες τους. Η ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών. Το δε οικονομικό κόστος είναι μεγάλο και θα πρέπει η πολιτεία να δει τη δημιουργία της ογκολογικής κλινικής. Το έτοιμά μας έχει γίνει πανκαβαλιώτικο αίτημα πριν από ένα χρόνο. Μαζέψαμε 5.000 περίπου υπογραφές των καβαλιωτών για να δημιουργηθεί η ογκολογική κλινική. Είχαμε επαφή με τους υπουργούς, τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Κοντοζαμάνη, ναι, οι οποίοι είδαν θετικά το αίτημά μας και μάλιστα ο κύριος Κοντοζαμάνης σε μια παρουσία του στη Βουλή ανέφερε ότι μέσα στις πόλεις που θα αποκτήσουν ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα ήταν και η Καβάλα. Ο κύριος Φώτου μάλιστα ήταν εκείνος ο οποίος είχε τρέξει για να δημιουργηθεί συγκεκριμένη κλινική στο νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ έκανε γνωστό ότι στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Δράμας δεν υπάρχει ογκολογική κλινική. Η Καβάλα απαιτεί τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής. Απαιτεί τη δημιουργία γιατί το ογκολογικό τμήμα της Καβάλας δεν εξυπηρετεί μόνο τους καβαλιώτες. Στην Καβάλα έρχονται οι καρκινοπαθείς της Δράμας. Βέβαια η κυρία Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει ογκολογικό τμήμα στη Δράμα. Λάθος. Ναι. Δεν υπάρχει ογκολογικό τμήμα στη Δράμα. Στη Δράμα έρχεται μια φορά την εβδομάδα ένας γιατρός από την ογκολόγος από το Θεαγένιο και κάνει κάποιες εργασίες, όχι όμως χημειοθεραπείες και άλλες εργασίες για τους καρκινοπαθείς. Αυτές όλες γίνονται στην Καβάλα.